Οι μέρες, κύριε Πρόεδρε, είναι δύσκολες και βέβαια πολύ στενάχωρες, καθώς θρηνούμε τέσσερις συμπολίτες μας, τους δύο χειριστές της πολεμικής αεροπορίας, οι οποίοι έπεσαν την ώρα του καθήκοντος στον πόλεμο κατά της πυρκαγιάς, και δύο συμπολίτες μας ακόμα που δυστυχώς δεν πρόφτασαν να απομακρυνθούν από την πύρινη λέλαπα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, το βλέπουμε και σε όλη την Μεσόγειο, ότι η κλιματική κρίση είναι εδώ και μας επηρεάζει όλους, πια με τρόπους πιο έντονους και από αυτούς που ενδεχομένως οι επιστήμονες δεν μας είχαν προειδοποιήσει. Η κλιματική κρίση μπορεί να είναι μια πραγματικότητα, αλλά δεν μπορεί να είναι και ένα άλλο θητείο. Και οφείλει η χώρα μας να κάνει ακόμα περισσότερα βήματα από αυτά τα οποία ενδεχομένως είχε σχεδιάσει, προκειμένου να είναι έτοιμη να μετριάσει όσο αυτό είναι εφικτό τις επιπτώσεις από μια πραγματικότητα την οποία ήδη την αισθανόμαστε όλοι μας και η οποία μπορεί να έχει δραματικές επιπτώσεις σε πολλούς διαφορετικούς τομείς της οικονομικής και της κοινωνικής μας ζωής. Η κυβέρνηση έχει μια υποχρέωση να αναπροσαρμόσει τον σχεδιασμό της για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. Έχουν γίνει, σας διαβεβαιώνω, σημαντικά βήματα σε αυτή την κατεύθυνση και στη διάρκεια των πρόσφατων πυρκαγιών. Κανείς δεν μπορεί να κατηγορήσει το κράτος ότι ήταν απόν. Υπήρχαν πυροσβέστες εν αέρια μέσα σε όλες τις μεγάλες πυρκαγιές. Αλλά είναι βέβαιο ότι πρέπει να γίνουμε καλύτεροι, να μάθουμε από τους καλύτερους και διαρκώς να βελτιωνόμαστε και στον τομέα αυτό και να μην αρκεστούμε στην πρόοδο την οποία έχουμε πετύχει. Αυτή είναι η υποχρέωση την οποία πρέπει να αναλάβουμε απέναντι στον ελληνικό λαό. Έχουμε πια και αυτοτελές Υπουργείο, αλλά και σημαντικούς χρηματοδοτικούς πόρους, οι οποίοι μπορούν να κατευθυνθούν σε αυτήν την προσπάθεια. Δεν αναφέρομαι μόνο στην ενίσχυση των μέσων κατάσβεσης, όπου έχουν ήδη δρομολογηθεί οι σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες, οι οποίες βέβαια πρέπει να εξηγήσουμε στους πολίτες ότι θα πάρουν καιρό, καθώς σήμερα δεν λειτουργούν καν οι γραμμές παραγωγής που κατασκευάζουν αυτά τα αέρια μέσα και τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα, αλλά πρέπει να δώσουμε ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στις προληπτικές δράσεις, ότι κάνουμε ουσιαστικά το χειμώνα στα δάση μας. Έχουν γίνει βήματα ως προς την ένταξη της δασικής υπηρεσίας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, αλλά πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να μπορέσουμε και πάλι να προστατεύσουμε τα δάση μας, όχι το καλοκαίρι, αλλά τις εποχές που δεν κινδυνεύουν από τις μεγάλες φωτιές. Αυτή είναι η υποχρέωσή μας και σε αυτήν την κατεύθυνση πρέπει να κινηθούμε. Θέλουμε την ευκαιρία αυτή και στη μνήμη αυτών που έχασαν τη ζωή τους στο καθήκον, επιτελώντας μια εξαιρετικά δύσκολη και πάρα πολύ επικίνδυνη αποστολή, να ευχαριστήσω όσες και όσους εξακολουθούν να δίνουν τις μάχες και σήμερα στο μέτωπο των πυρκαγιών, την πυροσβεστική μας, τις ένοπλες δυνάμεις, την αστυνομία, το λιμενικό, που τόσο πολύ βοήθησαν ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε πολύ μεγάλες εκενώσεις με τρόπο οργανωμένο, χωρίς αυτές τις εκενώσεις να κινδυνεύσει, ειδικά στη Ρόδο, που τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα, καμία ανθρώπινη ζωή. Ένα ξεχωριστό ευχαριστώ όμως στους εθελοντές μας, στην κοινωνία των πολιτών. Ειδικά στη Ρόδο, οι εθελοντές έδειξαν μια εντυπωσιακή αυταπάρνηση. Είναι χρέος του κράτους αυτές τις υγιείς εθελοντικές δυνάμεις της κοινωνίας να τις κινητοποιήσει και να τις οργανώσει με ακόμα πιο αποτελεσματικό τρόπο, έτσι ώστε όλοι μαζί, οργανωμένη η πολιτεία, τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και η κοινωνία των πολιτών, να κάνουμε το καλύτερο δυνατό απέναντι σε ένα φυσικό φαινόμενο το οποίο θα μας συνοδεύει για πολλά χρόνια. Δυστυχώς, κύριε Πρόεδρε, είναι τραγικό ότι βρισκόμαστε σε αυτή την νέα πραγματικότητα. Είναι μια εξέλιξη της κλιματικής κρίσης η οποία επιτείνεται, που συναντά και τις αδυναμίες μας, συναντά και τις δυσκολίες. Πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι χρειάζεται ακόμα καλύτερη οργάνωση, να μην εφησυχάζει κανείς, γιατί δεν μπορεί κανείς μόνος του. Όπως είπατε πολύ σωστά, η πολιτεία και η τοπική αυτοδιοίκηση έχει ρόλο να παίξει. Είναι πολύ συγκινητική η πρωτοβουλία αυτή, όλη, πώς κινητοποιήθηκε η τοπική κοινωνία στη Ρόδο. Γιατί αυτό που έγινε ήταν εντυπωσιακό και το είδαμε και στον ξένο τύπο, η εκένωση 20.000 ανθρώπων. Βρέθηκαν ξαφνικά οι άνθρωποι αυτοί. Ευτυχώς όλη αυτή η κατάσταση έτσι λειτουργήσε σωστά, από αυτή την άποψη τουλάχιστον.
Είναι τραγικό ότι χάνονται ανθρώπινες ζωές. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ, γιατί φυσικά πάνω απ' όλα είναι η ανθρώπινη ζωή και το φυσικό κεφάλαιο στη συνέχεια. Βλέπουμε ζωάκια που χάνονται επίσης, τα οποία δεν μπορούμε να οργανώσουμε το 112 για τα ζώα. Εκεί πρέπει βέβαια όσο μπορούν οι εθελοντές να δουλεύουν, όσο είναι τραγικό να συμβαίνει αυτό. Έχω μιλήσει και με τον πρόεδρο Ματαρέλα, είδατε, σας τα έλεγα, και με άλλους προέδρους έτσι από τις χώρες της Μεσογείου, να δώσουμε ένα μήνυμα ότι δεν εφησυχάζουμε, γιατί όλοι έχουν ο καθένας κάτι να προσφέρει από αυτή την άποψη. Και φυσικά το τραγικό που χάσαμε τους συμπολίτες μας, τα δύο παλικάρια αυτά της αεροπορίας και τους δύο ανθρώπους που δεν πρόλαβαν να απομακρυνθούν. Μακάρι να μείνουμε εκεί σε απώλειες και τα πράγματα έτσι, και εύχομαι και δύναμη, γιατί συνεχίζεται η προσπάθεια και είναι πραγματικά αξιέπαινη η προσπάθεια των πυροσβεστών, των εθελοντών πυροσβεστών, όλοι όσοι αυτή τη στιγμή προσφέρουν. Μακάρι να έχουν δύναμη και εύχομαι το καλύτερο, το συντομότερο δυνατό. Και αν μπορώ να προσθέσω κάτι τελευταίο, οι φωτιές μπαίνουν κατά κανόνα από ανθρώπινο χέρι. Αν πρόκειται για αμέλεια, είναι ασυγχώρητη. Και κάνω πάλι μια έκκληση σε όλους τους συμπολίτες μας να τηρούν τους κανόνες της κοινής λογικής. Δεν χρειάζεται νομίζω να προσθέσουμε κάτι παραπάνω. Αν όμως πρόκειται για δόλο, να γνωρίζουν, κύριε Πρόεδρε, ότι ο πέλεκης της δικαιοσύνης θα είναι αμήλικτος απέναντι σε αυτούς που πιστεύουν ότι μπορούν να ξεφύγουν θέτοντας σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και φυσικά καταστρέφοντας τον πολύτιμο δασικό μας πλούτο. Έχετε δίκιο που το λέτε αυτό και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό όλοι και η δικαιοσύνη να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Όλοι μας.